Καλός παίκτης και ο Ζούρος πιστεύει πάρα πολύ στην ικανότητά του και στην εκτελεστική του δυνότητα από την περιφέρεια. Ήταν ξανά στο Πανελλήνιο από το καλοκαίρι του 6 μέχρι τον Ιανουάριο του 7. Ο Νταμίρ Ράντσιτς. Ρόου. Απ' τη γωνία ο Ντιαρά. Σε άστοχο σου τριών πόντων ο Χαριτόπουλος θα στείλει την μπάλα στον Ντιαρά που με δεύτερη προσπάθεια θα νικήσει όλη την άμυνα. Ο Πανελλήνιος προηγείται με 9-6. Μετά από 5 λεπτά στον αγώνα. Ρόου για τον Γκιλέσπι. Χαριτόπουλος χωρίς άμυνα. Δοκιμάζει για 3 και για την ισοφάριση. 9. Θα πετάξει την μπάλα για να προλάβει το χρόνο. Στο σίδερο και έξω. Καλαϊτζίδης για τον Γκράντι. Αυτός δεν μπορεί να τροφοδοτήσει σωστά το Σιμς. Χάθηκε ο ευνηδιασμός του Πανελληνίου. Χαριτόπουλος στη γωνία για τον Γκιλέσπι. Που θα ξεμαρκαριστεί και θα ευστοχήσει από τα 6-25 για το νέο προβάδισμα του ΠΑΟΚ. Θα νικήσει όποιον βρέθηκε μπροστά του για το ανάποδο lay-up και το συν 5 του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να το σταματήσει ούτε ο Παπαϊωακή, ούτε ο Σιμς. Περνάει ανάμεσα από 4 στο συν 4 ο ΠΑΟΚ. Εδώ ο Μαμαντού Ντιαρά. Γκιλέσπι για τον Κούβελα. Double team από Σκλάβο και Καλαϊτζίδη. Πάσα στη γωνία για τον Δεμερτζή που θα ευστοχήσει για 3. 20 είναι πίσω στο σκορ. Ο κύριος Πολίτης είχε απόλυτη ευστοχία στα σχόλιά του. Πράγματι στόχος του Ζουρ είναι να φέρει την μπάλα κοντά στο καλάθι με το Σιμς αυτή τη φορά στο high post και το Μαμαντού χαμηλά στο καλάθι να είναι ο αποδέκτης. Πάντως είναι στο μπάγκο. Πανελλήνιος που μείωσε 37-30. Θα συνεχίσει τον αγώνα με τον Παπαϊωακίμ στη θέση του Ντόζετ. Παπαϊωακίμ και Σιμς πλέον στη γραμμή των ψηλών. Αλλά ούτε ο Παπαϊωακίμ, όπως νωρίτερα δεν μπόρεσε ο Ετζάι, ούτε ο Παπαϊωακίμ μπορεί τώρα να σταματήσει το Σόντερς που κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Αλλά... και ο Πάου ξανά στο συν 10, 40-30. Διαρά έχει 13 πόντους για τον ΠΑΟΚ. Ο Σόντρες 10. Πολύ καλή άμυνα από το Χαριτόπουλο που κλέβει μπροστά από το Σιμς. Γκιλέσπι για το Ρόου. Ο ΠΑΟΚ ελέγχει το παιχνίδι. Ρόου στέκεται και σουτάρει για 3. Μέσα 43-30. Τζέισον Ρόου βάζει τον ΠΑΟΚ μπροστά με 13 πόντους και υποχρεώνει. Και τον τρόπο άμυνας αφού κατέληξε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και άμυνα κερδίζει το παιχνίδι. Ρόου χωρίς άμυνα, νέο σου τριών πόντων από τον Τζέισον Ρόου και ο ΠΑΟΚ ανεβάζει κι άλλο τη διαφορά στο συν 15 τώρα 41. Χαριτόπουλος, Γκιλέσπι, Ρόου με τον Καλαϊτζίδη τώρα μπροστά του, Γκιλέσπι με τον Αργυρόπουλο. Ρόου πάει προς τα μέσα στη γωνία, Ντιαρά θα εκτελέσει για 3, μέσα και αυτό. Απίστευτος βορβαδισμός από τα 6-25 από τον ΠΑΟΚ. Ο Ντιαρά ίσως το καλύτερο παιχνίδι του με την φανέλα του δικεφάλου. Ο Ντιαρά που έχει μείνει στους 22 πόντους που είχε από την τρίτη κιόλας περίοδο. Έξω και η δεύτερη βολή, αλλά ο Σόντερς μαζεύει το επιθετικό rebound και πετυχαίνει το καλάθι. Ένα rebound νωρίτερα και ένα τώρα σώζουν τον ΠΑΟΚ. Ο Σόντερς σκοράρει για το 67-63 και ο Ηλίας Ζούρος παίρνει time out καθώς μένουν 25 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για το φινάλε. Και με απλό φάουλ. Ναι. Δεν νομίζω να παρακάνει πάλι και αυτό το λάθος, να σταματήσει τον χρόνο. Τσιάκος κάνει την πρώτη... Όχι, θα ευστοχίσει στην πρώτη βολή και όλα τελειώνουν τώρα. Στα 2,5 δευτερόλεπτα. Ένα απίστευτο μάτς εκτός αν πάει με τρομερά καμπανεβάσματα στο δεύτερο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ στο συν 19 στο τέλος τρίτης περίοδου, με τον Πανελλήνιο να πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής και με τον ΠΑΟΚ να κρατάει με νύχια και με δόντια τη δίκη στο κλειστό της Κυψέλης με τελικό σκορ 70-60.